παίξουμε μετά, Θεμούλη. Έλα, σου έχω πολλά τραγούδια. Πολλά, πολλά. Θα παίξουμε όταν μπήκε ο Ιωσήφ. Μόνο δύο έχουμε μέχρι στιγμή. Λοιπόν, να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας, τον πρώτο καλεσμένο της σημερινής εκπομπής, ο οποίος θα μας κάνει παρέα. Πολλές φορές τον έχουμε φιλοξενήσει και πάντα περνάμε καλά μαζί του. Με πολύ χαρά στο μέσα στην καλή χαρά, ο κύριος Ιωσήφ Μαρινάκης. Κοίτα! Καλά, εσύ. Μπράβο, και εγώ πολύ καλά. Ποιος είναι, τι κάνεις? Πώς είσαι? Καλά. Το Δημήτρη τους ξέρεις. Τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά, μπορεί μου. Νομίζω πως τους ξέρεις όλους. Ας μην καθίσω, γιατί μου έχουν πει να μην κάθουμε πριν. Εδώ, εδώ, εδώ. Από εδώ. Θέλεις να κάτσεις εδώ. Να είμαστε στην Έλληνα και σε πένα λέω τώρα. Όπου θέλεις βασικά. Σε σένα δίπλα, όχι στην Έλληνα. Όχι, όπου θέλεις. Ναι, έλα Μίκη, έλα Μίκη. Έλα Μίκη. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Εσύ? Πολύ καλά. Μπράβο, μπράβο. Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε που σε φιλοξενούμε ξανά εδώ κοντά μας. Και εγώ χαίρομαι. Πάντα χαιρόμαστε να είσαι εδώ. Και μόλις δείξαμε τον παραδοσιακό αυτό μπακλαβά, εσύ είσαι και τη ζαχαροπλαστική ή μόνο τη μαγειρική? Κυρίως τη μαγειρική είμαι. Ζαχαροπλάστη ήταν ο παππούς μου, είχε ζαχαροπλαστία. Έλα! Και με είχαν χώσει και ένα διάστημα και έκανα γλυκά, να μάθω συνταγές και τέτοια. Αλλά το γλυκό δεν μου αρέσει τόσο πολύ όσο το αλμυρό. Από γλυκά τι ξέρεις να φτιάχνεις? Κάνω διάφορα. Συνήθως στο σπίτι, δηλαδή, κάνω δύο φορές την εβδομάδα, κάνω ένα κέικ έτσι στην πλάκα. Άτσα. Αυτό δεν το λες και λίγο. Εντάξει, ένα κέικ είναι τίποτα δεν είναι. Το θεωρούν αυτοί που ξέρουν ότι είναι κάτι εύκολο, αλλά για εμάς δεν είναι τίποτα εύκολο. Αλλά. Και από φαγητά, ας πούμε, οι σπεσιαλιτές σου ποια είναι, σαν να λέμε? Ένα κέικ. Ένα λιμυρό κέικ. Από φαγητά. Από φαγητά, τα πάντα κάνω, εξαρτάται ρε παιδί μου. Κάνω ωραίο παστίτσιο. Αυτό πήγα να πω, παστίτσιο κάνεις, ας πούμε τι κάνεις. Φύλλο ανοίγεις. Ανοίξει και φίλε. Ναι, αλλά δεν το κάνω συχνά. Συνήθως παίρνω έτοιμο γιατί. Δεν είναι μπελά. Κάνω ωραία τυρόπιτα με ζύμη κουρού. Δεν μπορείς να φανταστείς, Ιωσήφ, πόσο πολύ ανεβαίνει στην εκτίμησή μου άντρας, ο οποίος ξέρει να μαγειρεύει. Λοιπόν, θα κανονίσουμε ένα βράδυ να έρθετε όλοι μαζί σπίτι. Ναι. Να σας μαγειρέψω. Απίστευτος, μπράβο. Πραγματικά, δηλαδή θεωρούσα πάντα, ίσως επειδή εγώ δεν το έχω πολύ το μαγείρεμα. Δηλαδή μαγειρεύω λίγα πράγματα. Αυτά τα λίγα βέβαια τα κάνω πολύ καλά. Ναι. Και κάνω και, ξέρεις, κάνω και κοτόπουλο με σταφίδες και κάρι και κάσιους, κάνω και τέτοιες ομορφιές, ναι, και τα λοιπά. Κάνω πολύ ωραία γαλοπούλα. Πες τέλει για την γαλοπούλα μου. Πολύ καλή. Όντως πολύ ωραία. Τη δοκίμασε και η Έλενα φέτος. Όχι σαν την γαλοπούλα που κάναμε πέρσι και δεν φάγαμε. Όχι, όχι, όχι. Όχι τέτοια. Γαλοπούλα, γαλοπούλα. Όχι, άλλη λέει, σε ένα τραπέζι. Α, συγγνώμη. Ναι. Τη δοκίμασε και η Έλενα. Ποιο θέμα τη δοκίμασε? Έφαγε γαλοπούλα από την Αταλία, εσύ? Δεν έχω βάλει τίποτα βάση. Μπράβο. Στημένο μου μυρίζει. Έτσι, μπράβο. Έτσι, όχι τίποτα. Ιωσήφ, κάτι δικά μα εσωτερικά είναι αγόρι μου. Ναι, εντάξει, δεν πα εδώ. Όταν τελειώνει μαγειρική κουζίνα, μένει βομβαρδισμένη ή τα ταυτοποιήσω? Όχι, δεν μπορώ, θέλω να καθαρίζω. Έτσι, μπράβο, ναι. Α, και καθαρίζει κιόλας. Ναι. Αυτό το πρωτέλεσμα. Τρελαίνομαι, θέλω να είναι η κουζίνα πεντακάθαρη. Άμα τα αφήσει χάλια, μπράβο. Δεν αξίζει. Όχι, άντρας τα αφήνουμε χάλια, αλήθεια είναι. Κάνουμε και μετά είναι βομβαρδισμένο τοπίο. Εξαρτάται, πώς συχνά μαγειρεύεις. Κάποιος που το κάνει πραγματικά, φροντίζει και τα προσέχει. Προφανώς, ναι. Όχι, πάντως είναι πολύ σπάνιο, δηλαδή να πετύχεις άνθρωπο ο οποίος και να μαγειρεύει καλά και να τα τακτοποιεί μετά. Τέλειο. Τι να πω. Αγόρια σπίτι. Και μετά τα μαζεύω, τα βάζω και στο πλυντήριο τα πιάτα. Ναι, μπράβο, και τα τακτοποιείς. Ναι, δεν μπορώ την κουζίνα θέλω να είναι πεντακάθαρη. Εντάξει, μαγειρεύω και εγώ, μαγειρεύω και η Χρύσα, μαγειρεύω. Εντάξει, ό,τι όσο έχει διάθεση, όπω έχει κέφι. Το τέλειο. Το τέλειο. Μπράβο. Μετά τις διαφημίσεις θα τα πούμε τα ωραία, όπως καταλάβατε εδώ με τον Ιωσήφ. Επιστρέφουμε τώρα, σε λίγο. Μετά τη μαγειρική μου. Ναι, είπαμε, τα κάνατε, πήρατε ένα ορεκτικό. Το κυρίως πιάτο έρχεται μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας.